Η ΟΛΜΕΣ ανακοίνωσή της καταγγέλει την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το μικρό αριθμό των μεταθέσεων και τονίζει ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των σχολείων. Ενώ σε δηλώσεις του και το αιρετό μέλος του ΑΠΗΣ ΔΕ Θεσσαλίας, Βαγγέλης Παλούκας, κάνει λόγο για αρνητικό ρεκόρ μεταθέσεων στην περιφέρεια, 2 μόνο στο νομό Λάρισας και 13 στη Μαγνησία. Αυτές είναι όλες και όλες οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για τη Θεσσαλία. Θέλουν να κρατήσουν σε ομοιρία χιλιάδες εκπαιδευτικούς μακριά από τις οικογένειές τους για συνεχόμενη χρονιά. Το δεύτερο, θέλουν να παίξουν με τις αποσπάσεις. Εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες πρέπει να έχουν μια διαφάνεια μοριοδότησης, ανεξάρτητα που γίνονται αποσπάσεις, αν γίνονται σε διευθύνσεις ή σε άλλους φορείς. Και θα δείτε το φαινόμενο των αποσπάσεων να δώσουν και μία φορά και δεύτερη και τρίτη φορά αποσπάσεις. Όπως επισημαίνει και να υπάρχουν, απλώς το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Αν πάρουμε τα πραγματικά κενά, και όταν λέω πραγματικά κενά, θεωρούμε ότι μέσα στα σχολεία υπάρχουν διαδικασίες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενισχυτική, είναι οι βιβλιοθήκες, είναι τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αν επανδρωθούν αυτά και λειτουργήσουν από την αρχή του έτους που όφιλε να λειτουργούν, θα είχαμε τεράστια κενά. Πέρυσι διαπιστώσαμε ότι στο νομό Λάρισας και φυσικούς χρειαστήκαμε και μαθηματικούς και φιλολόγους. Επιπλέον, επικρίνουν την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και για το χρόνο ανακοίνωσης των μεταθέσεων, καθώς αυτές πρέπει να ανακοινώνονται πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.